Για σήμερα θέλω να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Πάρτε μπρατσάκια, μάσκα και αναπνευστήρα, θα πάμε βαθιά. Smash Burger. Τρελαίνομαι. Το λατρεύω. Το καλύτερο το έχω φάει στο Λονδίνο. Καλημέρα είπαμε, δεν είπαμε. Την καλημέρα μου λοιπόν. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε να κάνουμε το dressing. Μαγιονέζα. Θα βάλω μία μουστάρδα με μέλι και κέτσαπ. Τη συνταγή ξέρετε που θα τη βρείτε, έτσι. Αυτό το dressing πραγματικά είναι μοναδικό. Θα βάλουμε το μαύρο ρούμι. Θα τρίψουμε την τόγκα, μισή τόγκα. Μην το πείτε σε όλους. Κρατήστε και κάτι για σας. Αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά. Έλα, κλείστε τα παράθυρα, μας ακούνε. Διατροφική μαγιά, βάλε μέσα. Τη συνταγή πήγαινε στα κλεφτά να τη βρεις. Και θα ανακατέψουμε. Τόσο απλό. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι και αλάτι. Μην κάνεις κάτι άλλο. Αυτή τη συνταγή δεν πρέπει να τη χάσεις. Βάλτε στο καλό το τετράδιο. Η ποιότητα και από ποιο κομμάτι είναι το κρέας παίζει καθοριστικό ρόλο. Έχω επιλέξει στήθος το οποίο είναι στα 80%, δηλαδή 800 γραμμάρια στήθος και 200 γραμμάρια λίπος. Δεν θέλει πολύ ανακάτεμα, ίσα ίσα να ομογενοποιηθεί το λίπος με το κρέας. Δεν θέλει πολύ δούλεμα στα χέρια, μην αρχίσεις με το λίπος. Σούπα, θα πάμε βαθιά, δεν θα πατώνεις. Στόπα, 180 με 200 γραμμάρια. Τα ψωμιά τα έκανα εχθές, σας έχω δείξει συνταγή. Για το συγκεκριμένο ψωμί δεν χρειάζεται να βάλετε βούτυρο. Έχει αρκετό βουτυράκι μέσα το ψωμί. Θα βάλουμε λίγο βούτυρο στο τέλος, θα το αφήσουμε να ζεσταθεί. Θα λείψω το ψωμάκι με λίγο βούτυρο από την πάνω μεριά. Αλατάκι και φρεσκοτριμμένο λευκό πιπέρι πάντα. Πάμε να το βγάλουμε. Θα βάλω ελάχιστο ελαιόλαδο. Να σηκώσω κι άλλο τη θερμοκρασία, θα το σκουπίσω. Βάζοντας το ελαιόλαδο, σηκώνουμε κι άλλο τη θερμοκρασία. Βλέπετε? Και όπως είναι, θα κάνω μία μπάλα το μπιφτέκι, θα το ρίξω πάνω και θα το πατήσω. Αυτό είναι ένα από το σχέδιο που έχω φτιάξει. Μ' αρέσει γενικότερα να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Αυτή είναι η μαγεία. Χρειαζόμαστε δυνατή φωτιά, έτσι ώστε να καραμελώσει. Μισό λεπτό και γύρισμα. Κοιτάξτε, εγώ σας το είπα και αλάτι. Και από πάνω, τσένταρ. Δύο φέτες γενναίες με τσένταρ. Είμαστε έτοιμοι, θα το βγάλουμε. Θα το τοποθετήσουμε σε ένα σκεύος και από πάνω κατευθείαν θα το σκεπάσουμε. Έτσι ώστε με τους υδρατμούς να λιώσει το τυράκι. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο γιατί θα κάνουμε ένα double burger. Πάμε να γυρίσουμε. Μισό λεπτό, όχι παραπάνω. Αλάτι. Τσένταρ. Από πάνω θα βάλουμε το άλλο το μπιφτέκι που έχουμε φυλάξει. Είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε. Πάμε να συνθέσουμε το μπέργκερ. Στην κάτω μεριά του ψωμάκι θα βάλουμε το dressing. Ντομάτα για να δροσίσει. Αλάτι και πιπέρι στην ντομάτα. Πάντα φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λευκό, πάντα. Λίγη πίκλα κρεμμύδι. Τη συνταγή σας την έχω δώσει. Και πίκλα αγγούρι. Μη φανταστείς. Και από πάνω θα βάλουμε το διπλό μπέργκερ. Είμαστε έτοιμοι. Φαίνεται? Κοιτάξτε. Πάμε να το κόψουμε. Το ψωμί είναι πραγματικά πάρα πολύ αφράτο. Το μπιφτέκι μυρίζει από εδώ. Κοιτάξτε. Φαίνεται? Μην πείτε ότι δεν φαίνεται. Εμείς εδώ θα πιούμε και την μπύρα μας. Μας παρακολουθείτε? Αρχή. Το δάτε. Τι άλλο να κάνω. Μην αρχίσετε και μου λέτε πώς θα το φάω. Θα ορμήξω. Είδατε πόσο τέλειο είναι. Πόσο εύκολο. Πάρτε ένα σωστό κρέας. 2-3 υλικά. Κάντε τη σάλτσα τη μαγική. Σας το είπα. Και θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Καλημέρα. Και μην ξεχνάτε. Μυστικά δεν υπάρχουν. Τα μυστικά είναι για τους μικρούς ανθρώπους.